Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με χοιρινή μπριζόλα λαιμού, την οποία θα την κόψουμε σε μικρά κομματάκια. Σε συναντάμε στο δεύτερο σου σπίτι, να πούμε, εδώ στο πλατό. Είναι το πλατό της δικής μου εκπομπής, στο γειτονιές στο πιάτο, είναι εδώ που κάνουμε τις συνταγές. Είναι μια εκπομπή που αγαπώ πάρα πολύ, γιατί εγώ πάντα έβλεπα την τηλεόραση λίγο σαν παιδική χαρά, επειδή η δουλειά μου είναι μαγειρική. Η τηλεόραση είναι σαν να πηγαίνει στο παιδί το οποίο πάει σχολείο στην παιδική χαρά για να ξεδώσει λίγο. Θα κάνουμε κουνουπίδι καπαμά. Τι είναι τώρα γιατί αυτό? Γιατί το καπαμά δεν το χρησιμοποιούμε και για βρισιά? Υπάρχει μια πολύ ωραία βρισιά που δεν μπορώ να την πω, αν όμως, πρόσεξε, έλα εδώ, έλα εδώ. Αν με πληρώσεις, τι λέω. Γιατί? Όταν είπες στους δικούς σου ότι εγώ ήθελα να γίνω μάγειρας, ναι. Πώς αντέδρασαν? Στεναχωρέθηκαν πάρα πολύ. Στεναχωρέθηκαν. Νομίζαν ότι κάτι έπαθε το παιδί. Ότι κάτι δεν πήγε καλά. Βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο και το εννοώ αυτό που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Είστε έτοιμοι να δώσετε τον καλύτερο σε αυτό? Η τηλεόραση πότε μπήκε στη ζωή σου? Τυχαία μπήκε το 9. Ήταν να κάνω την κουζίνα πίσω από το πρώτο Masterchef. Δηλαδή ό,τι έκανε ο Λεωνίδας για μας ήταν να το κάνω εγώ. Όμως ήταν μια καλή ευκαιρία να μαγειρέψω και να βγάλω λεφτά. Γιατί ουσιαστικά γι' αυτό το έκανα. Τελευταία στιγμή δεν έκατσε ο τρίτος ο κριτής που θέλανε και μπήκα εγώ, σφήνα. Την αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό σας πότε άρχισε να την καταλαβαίνεις? Κατάλαβα σχεδόν αμέσως και εκεί ήταν που κατάλαβα ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να είσαι αληθινός. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ο κόσμος αυτός θέλει ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί. Αν το μετάνιωσες? Όχι, όχι, δεν το μετάνιωσα. Και θα ήταν λίγο τραγικό για μένα να πω ότι το μετάνιωσα. Μου έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, μου έχει δώσει αναγνωρισιμότητα. Η αναγνωρισιμότητα αυτή μου έχει δώσει κάποια χρήματα που κάτω από άλλες συνθήκες μπορεί και να μην τα είχα. Θα το ξαναέκανες? Το συγκεκριμένο project εννοείς? Όχι, δεν το ξαναέκανα. Το έκανα πάρα πολλά χρόνια. Ούτε σαν έτσι μια. Για να γεια κριτή, γιατί ακούμε ότι στο νέο κύκλο θα δούμε και αρκετούς κριτές να μπαίνουν, βγαίνουν και να. Δεν θα πήγαινα. Τηλεοπτικά είσαι χορτασμένος? Χορταίνεται ποτέ αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι είναι σαν ένα καλό παστίτσιο που ξέρεις, αν είναι καλό το παστίτσιο, όσο χορτάτος και να είσαι, θες να φας λίγο ακόμα.